άλμα τιμών στα ακίνητα. Προβλέψεις, σωστά. Η συγκεκριμένη εκτίμηση, δηλαδή συν 5% έως και 10% στην Κρήτη και στις 4 περιφερειακές ενότητες, προκύπτουν μέσα από εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, κτηματομεσητών και εκπροσώπων ιδιοκτητών ακινήτων με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια τους. Πάμε να σταθούμε στο θέμα και να συνομιλήσουμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον υπεύθυνο ενημέρωσης Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου. Κύριε Αράπογλου, πώς είστε, καλησπέρα. Καλή χρονιά με την ευκαιρία. Καλή χρονιά, χρονιά πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, αυτό το 5 έως 10% πώς προκύπτει? Αυτό προκύπτει με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, που με βάση το προηγούμενο έτος αυτό που φάνηκε σαν πορεία των πραγμάτων ως προς τις τιμές των ακινήτων ήταν ότι παρουσιάστηκε αύξηση της τάξης του 10 έως 15% σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, και αυτό οφείλεται κυρίως σε βασικούς παράγοντες όπως ήταν η αύξηση του κόστου των οικοδομικών υλικών, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί και το τελικό κόστος των οικοδομών που διατίθενται για πώληση, και επιπλέον υπήρχε και αύξηση του πληθωρισμού με αποτέλεσμα να φανεί αυτό στις τελικές τιμές των ακινήτων και να στην ουσία να αυξάνονται ακόμα περισσότερο οι τιμές τους. Επίσης ήταν ακόμα μεγαλύτερη η ζήτηση που υπήρχε για επένδυση στην ασφαλή αγορά των ακινήτων τόσο από υποψήφιους επενδυτές από το εξωτερικό όσο και από Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Ελλάδα, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει ναι μεν αυξημένη ζήτηση, όμως η προσφορά ήταν μειωμένη. Δηλαδή δεν μπορούσε να καλύψει η αγορά, επειδή δεν υπήρχαν νεόσμητες οικοδομές. Σωστά. Δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες για τους υποψήφιους αγοραστές. Οπότε ένας τώρα επίδοξος αγοραστής, με τα δεδομένα και με τις συγκεκριμένες αυξήσεις που θα αγγίξουν πιθανότατα και το 10%, θα πρέπει να το σκεφτεί και δύο και τρεις φορές από τη μία, αν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία, και από την άλλη να προχωρήσει και σε μια διευρυμένη έρευνα αγοράς. Δηλαδή να το ψάξει αρκετά. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση από τη μία, και από την άλλη δεν θα έχει και πολλές επιλογές. Ακριβώς, και αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι αγοραστές, πέραν αυτό που προείπατε, είναι ότι θα πρέπει μέχρι την σύνταξη του τελικού συμβολαίου της αγοραπολισίας ναι. να κάνουν σχολαστικό έλεγχο τόσο νομικό όσο και πολεοδομικό, δηλαδή να εξετάσουν με το δικηγόρο τους εάν τυχόν στο ακίνητο που θέλουν να επενδύσουν τα χρήματά τους και να αγοράσουν τυχόν υπάρχει κάποια προσημείωση ή κάποια υποθήκη, και αντίστοιχα ως προς το πολεοδομικό σκέλος θα πρέπει να εξετάσουν με το μηχανικό τους εάν το ακίνητο που αγοράζουν έχει την δυνατότητα να οικοδομηθεί ή αν τυχόν έχει κάποια αυθαιρεσία που μπορεί να προκύψει. Και επιπλέον σίγουρα πλέον οι τράπεζες θα πρέπει να πούμε ότι δανείζουν με σωστούς όρους, όμως και πάλι πολλοί αγοραστές κατά κάποιο τρόπο δεν επιδιώκουν να στραφούν στις τράπεζες για δανεισμό λόγω του ότι έχουν αυξηθεί τα επιτόκια λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Ένα γρήγορο σχόλιο με τα αγροτεμάχια, οι τιμές, με φόντο και την εκτός σχεδίου και τους περιορισμούς και αυτή την άτυπη διορία που έχει δοθεί για τους επόμενους 9 μήνες. Οι τιμές θα πέσουν οριακά στα αγροτεμάχια? Η εκτίμηση είναι ότι θα πέσουν οι τιμές λόγω του ότι πλέον καταργήθηκε η καταπαρέκκληση εκτός σχεδίου δόμησης από τις 9 Δεκεμβρίου του 2022 που έληξε η προθεσμία. Και όσοι είχαν τη δυνατότητα και πρόλαβαν να εκδώσουν, να κάνουν αίτηση για έκδοση βεβαίως όρων δόμησης ή έκδοση προσωρινής άδειας οικοδομής, αυτοί κατάφεραν να σώσουν κατά κάποιο τρόπο την αξία των ακινήτων τους και να διατηρήσουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν τα κατά παρέκκληση εκτός σχεδίου ακίνητα. Όμως όσοι, μάλιστα, δεν πρόλαβαν, όσοι δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν αυτή την έκδοση όρων δόμησης, θα έχει ως αποτέλεσμα η περιουσία τους να μειωθεί η αξία της, καθώς δεν θα μπορεί πλέον να οικοδομηθεί και θα θεωρείται αγροτεμάχιο. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αράπογλου, την καλησπέρα μας.